καλησπέρα από τα Απόλλωνα.gr. Είμαστε στο γήπεδο του Καλαμακίου. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Άρη Καλαμακίου και από Νέα Σμύρνη ήρθε ισόπαλο 0-0. Μαζί μας έχουμε τον τερματοφύλακα της ομάδας του Άρη Καλαμακίου, τον κύριο Δημήτρη Σιγάλα. Κύριε Σιγάλα, κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Καλησπέρα. Δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Δυστυχώς όλη εβδομάδα που είχαμε προβλήματα τραυματισμών και αποχής λίγο προπονήσεις, σήμερα φάνηκε αυτό, το πληρώσαμε. Κάναμε ελάχιστες φάσεις μπροστά στην αντίπαλη εστία. Εντάξει, Νέα Σμύρνη έπαιξε αμυντικά. Ήρθε εδώ για να πάρει βαθμό με βαθμούς, γιατί καίγεται για αυτή τη σωτηρία. Σίγουρα δεν μας ικανοποιεί το αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τώρα. Ένας βαθμός είναι ένας βαθμός. Έχουμε 4 παιχνίδια ακόμα. Θα πάμε τώρα με τη διακοπή του αθλήματος και το ρεπό που έχουμε, να μαζευτούμε όλοι μαζί πάλι, να βρεθούμε στις προπονήσεις, να προσπαθήσουμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε σε επόμενα παιχνίδια, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξεμπερδέψουμε όσο νωρίς γίνεται. Το είπαμε και τις προάλλες ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Άμα δεν είσαι σοβαρός, δεν υπάρχει από την αρχή ότι εύκολο τρίποντο και εύκολη ομάδα κλπ. Από εκεί και πέρα, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε. Περιμένουμε κάποια παιδιά από τραυματισμούς να επιστρέψουν, να μας βοηθήσουν. Δεν είχαμε σήμερα τις απαραίτητες ανάσες, ούτε από τον μπάγκο βοήθεια όσον αφορά στο κομμάτι ευκαιριών ή να δημιουργήσουμε κάτι παραπάνω ρήγματα. Η Νέα Σμύρνη ήταν πολύ εργανωμένη, πήρε αυτό που ήθελε. Πιστεύουμε σε καλύτερη συνέχεια κι εμείς. Αντιμετωπίζετε κι εσείς προβλήματα με κορονοϊό ή είχατε παρόμοια προβλήματα? Όχι, έχουμε πολλούς τραυματισμούς, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι δικαιολογία αυτό, γιατί σε όλες τις ομάδες και βάσει κατάσταση που υπάρχει, υπάρχουν τραυματισμοί και απουσίες. Είχαμε για μια αποβολή του Χρήστου Πελεκούδα, που την προηγούμενη εβδομάδα σκόραρε στη μεταμόρφωση. Αλλά όπως είπα, γενικά ήταν μια κακή εβδομάδα και σε θέμα αγωνιστικής προετοιμασίας για ένα παιχνίδι που ήταν πολύ σημαντικό για να πάρουμε την νίκη. Σκύβουμε το κεφάλι, κάνουμε μόνο δουλειά και συνεχίζουμε για μετά το ρεπό να παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι. Ωραία. Θεωρώ ότι είδαμε ένα παιχνίδι με αρκετές φάσεις, παρόλο που δεν είδαμε κάποιο τέρμα να μπαίνει. Μας αρέσει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.